Μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη στο ζήτημα των κεντρικών φυλακών, στον απόϊχο των δηλώσεων που δείχνουν διαφορετικά συμπεράσματα στο πόρισμα του Αχιλλέα Εμιλιανίδη με αυτά που καταγράφονται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας κλήθηκε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Εκεί που αναφερόμαστε στο τι συμπεραίνει ο κύριος Εμιλιανίδης, ξεκάθαρα κάνουμε αναφορά στο τι έχει πει ο κύριος Εμιλιανίδης, και εκεί που δεν αναφέρουμε ότι συμπεράσματα του κύριου Εμιλιανίδη είναι, δεν είναι συμπεράσματα του κύριου Εμιλιανίδη. Εκείνο που είπαμε για το τι είπε ο κύριος Εμιλιανίδης πιστεύω ήταν απόλυτα ακριβές. Αντίθετη άποψη έχουν οι δικηγόροι της Διευθύντριας των Φυλακών και τη συνεργάτη δάστης Αθηνάς Δημητρίου. Οι Γιώργος Τριανταφυλλίδης και Πάπος Ιωαννίδης θέτουν θέμα τάξης για τον Γενικό Εισαγγελέα και ζητούν την άμεση παράδοση του πορίσματος του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Δεδομένου ότι αποφασίστηκε η μη ποινική δίωξη του κυρίου Κατσουνοτού και το ανακριτικό έργο έχει πλέον τελειώσει, καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στα πλαίσια της διαφάνειας, όπως δημοσιοποιήσει το πόρισμα του κυρίου Εμιλιανίδη ή τουλάχιστον να το παραδώσει στα εμπλεκόμενα μέρη και συγκεκριμένα στις πελάτησές μας ή τους δικηγόρους τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει κατ' επανάληψη και η θέση μας είναι πάγια, δεν θα την επαναλάβω τώρα. Ο Αχιλλέας Εμιλιανίδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαχωρίζει και ξεκαθαρίζει τη θέση του, δείχνοντας πως αρκετά από όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας δεν προκύπτουν από τα δικά του ευρήματα. Στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας αναφέρεται ότι η κατάληξή μου ήταν πως με βάση το μαρτυρικό υλικό φαινόταν να διαπράχθηκαν τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και συνωμοσίας. Αναφέρεται επίσης ότι δεν έκρινα ότι ο κύριος Κατσουνοτός απέβλεπε σε χρηματικό κέρδος από οποιαδήποτε πράξη του. Οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο πόρισμα που παρέδωσα δεν είναι δεοντολογικά ορθό να το σχολιάσω, καθότι δεν θεωρώ ότι ενδείκνυται να γίνονται δημόσιες δηλώσεις ποινικών ανακριτών για όσα περιλαμβάνονται στο πόρισμά τους. Στάλθηκε το πρωί στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης το αίτημα της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών για μετακίνησή τους από το Σοφρονιστικό Ίδρυμα, επικαλούμενες θέματα προσωπικής ασφάλειας. Σύμφωνα με την πολυσέλιδη επιστολή που δημοσιεύει ο πολίτης Άννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου, βλέπουν θετικά την πρόταση του Γενικού Ελεκτή για απόσπαση. Έχοντας υπόψη σοβαρούς λόγους ασφάλειας και τους κινδύνους που ελοχεύουν και διατρέχουμε από την περαιτέρω παραμονή μας στο χώρο των φυλακών, οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μετακίνησή μας ενδεχομένως να επιφέρει απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες στην προσωπική μας ασφάλεια και στη ζωή μας. Δύο συνολικά καταγγελίες από την Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους έχουν ενώπιόν τους τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς. Καθηγόντως, οι καταγγελίες θα διερευνηθούν σύμφωνα με την αρχή με διορισμό ερευνών των λειτουργών. Τα άτομα αυτά με την εποπτεία της αρχής εναντίον της διαφθοράς θα κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Και ανάλογα με τα ευρήματα θα συνταχθεί πόρισμα από την αρχή.